μπορεί να απαιτηθεί τουλάχιστον μία τετραετία για να αρχίσουν οι κάτοικοι των περιοχών να δουν την εκτέλεση κάποιων πρώτων έργων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, ωστόσο μπροστά στην αναμονή των 30 ετών αυτό δεν ενοχλεί πλέον κανένα. Ο λόγος για την πολεοδομική τακτοποίηση στις περιοχές Δροσιάς, Πεντέλης, Ζευγαριών και Τσιφλικόπουλου, που υλοποιείται πλέον με τη διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης τη μελέτη για την πράξη εφαρμογής. Μια εκκρεμότητα δεκαετιών με σημαντικέ καθυστερήσει, γραφειοκρατικά, νομικά και θεσμικά κολλήματα, εμπόδια και μικροπολιτικέ τακτικέ, εισέρχεται στο τελικό τη στάδιο για να κλείσει οριστικά μια τεράστια πληγή για την πόλη. Ο αρμόδιο αντιδήμαρχο Πολεοδομία Γιώργο Βίνη ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου πω βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβαση σύνταξη τη μελέτη συνολική αμοιβή πλέον του 1 εκατομμυρίου ευρώ όπω επισήμανε στι δηλώσει του, από το 1986 μέχρι και σήμερα οι κάτοικοι μια αναπτυσσόμενη, παράλληλα όμω και υποβαθμισμένη σε επίπεδο υποδομών περιοχή, έζησαν την περιπέτεια των ακυρώσεων, των επανεγκρίσεων και στην ουσία τη στασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά, ο Δήμαρχος και η Δημοτική Παράταξη, στην οποία σήμερα διοικεί το Δήμο, είχε δεσμευθεί απέναντι στους κατοίκους των περιοχών Δροσιάς, Πεντέλης, Ζευγαριών και Τσιφλικόπουλο στην διαδικασία, τη διαγωνιστική, τη, διαγωνιστική, διαδικασία εκπόνησης και σύνταξης μελέτης πράξης εφαρμογής στην περιοχή τους. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αποκτήσουν αυτές οι περιοχές επιτέλους κοινόχρηση στους χώρους να αποκτήσουν πλατείες, πεζοδρόμια, φωτισμό, αποχετευτικό, να αποκτήσουν τα οικόπεδα, οικοδομησιμότητα και αρτιότητα, να αξιοποιηθεί επιτέλους μετά από 30-30 και πλέον χρόνια αυτή η περιοχή τόσο πολιοδομικά όσο και οικολογικά. Για τον λόγο αυτό Σήμερα σας ανακοινώνουμε ότι έχουμε ξεκινήσει μέσω του Τμήματος Πολιοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολιοδομίας Ιωαννίνων τη διαδικασία δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύνταξης της μελέτης η οποία έχει τον εξής τίτλο «Μελέτη πράξης εφαρμογής πολιοδομικής ενότητας 23ης της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων, του Δήμου Ιωαννιτών, στις περιοχές Δροσιά, Πεντέλη, Ζευγάρια, Τσιφλικόπουλο. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Διευθύντρια της Πολιοδομίας, την κυρία Κουμπορή, την προϊσταμένη του Τμήματος Εφαρμογών, την κυρία Δούλη, τους υπαλλήλους του Τμήματος Εφαρμογών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εργάζονται Επίπονα και να καταθέτουν την επιστημοσύνη τους... και τις γνώσεις τους για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα, την κυρία Κατρίνη Παπανικολάου και τον Θεόδωρο Παπασίκα. Σε γραπτή του δήλωση, ο Δήμαρχο τη Πόλη, Τωμά Μπέγκα, τονίζει πω είναι μια σπουδαία ημέρα για το Δήμο και ειδικά για τι περιοχέ Δροσιά, Πεντέλη, Ζευγαριών και Τσιφλικόπουλου. Η περιπέτεια των κατοίκων τη περιοχή μετά από 30 χρόνια τελειώνουν, τονίζει χαρακτηριστικά. Το γεγονό πω η Δημοτική Αρχή έχει εξασφαλίσει του ίδιου πόρου για να προχωρήσει η εκπόνηση τη μελέτη είναι αποτέλεσμα τη προσπάθεια εξορθολογισμού και εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου, που μα επέτρεψε να έχουμε ένα ταμείο, έναν κουμπαρά για να χρηματοδοτούμε από δικού μα πόρου έργα. Έργα σημαντικά για του Δημότε, οι οποίοι δυστυχώ έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια να ταλαιπωρούνται για τα αυτονόητα καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Μπέγκα. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιου πόρου του Δήμου. Ο διαγωνισμό θα γίνει με την ανοιχτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ενώ καταληκτική ημερομηνία για την προθεσμία υποβολή των προσφόρων ορίστηκε η 12η Σεπτεμβρίου. Όπω προβλέπεται, ωστόσο, από τη διαδικασία θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα 22 μηνών για την κατάθεση των δικαιολογητικών και στη συνέχεια άλλοι 12 μήνε για τι αναρτήσει και τι τυχόν ενστάσει. Δυστυχώ στην Ελλάδα κάθε Δύο-τρει μήνε αλλάζουν και οι νόμοι, αλλάζει και η νομοθεσία. Και με αυτό το αντιμετωπίσαμε αυτό το πράγμα και το και αγωνιστήκαμε γι' αυτό. Ε, εκείνο που θα ήθελα να καταθέσω και σε, να απαντήσω στο ερώτημά σα ω εξή, ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπει και έχει ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η εκπόνηση τη μελέτη είναι να γίνει εντό 34 μηνών. Σε αυτό το διάστημα των 34 μηνών που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία τη σύνταξη. Τη μελέτη, οι 22 μήνες είναι καθαρά για τη διαδικασία της κατάθεσης των δικαιολογητικών. Μετά τους 20, τον 22ο μήνα μπαίνουμε για τους υπόλοιπους 12 μήνες. Είναι, είναι χρόνος ο οποίος απαιτείται και προβλέπεται για, την, για τις αναρτήσεις, ανακοινώσεις αναρτήσεις και ενστάσεις οι οποίες τυχόν θα υποβληθούν μετά τις αναρτήσεις οι οποίες θα προκύψουν.